Το θέμα σήμερα είναι πρώτα ραντεβού. Πόσα αποτυχημένα πρώτα ραντεβού έχεις βγει? Δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού. Τελευταίο πες το πλάνο. Κλείνουμε, φινίτο λα μούζικα, κλείνει το μαγαζάκι, πάει διακοπές. Να τρέξει και να δάκρυ. Αν μπορείς. Λοιπόν, πάμε. Εμείς στο γραφείο βλέπουμε φανατικά first dates. Είμαστε πορωμένοι. Ναι. Έχουμε πορωθεί με αυτή την εκπομπή που πάνε όλοι να βρουν τον έρωτα. Κυρίως πάνε για να φάνε τζάμπα, βέβαια. Α, εκεί που εγώ πάνε... βλέπω. Ωραία, εκεί που πάνε να βρουν τον έρωτα να φάνε. Καλά, πήγε και μία φίλη μου, η Ράφα. Βρήκε τον έρωτα. Όχι, δεν τον βρήκε. Όχι. Γιατί, τι χάλασε. Πολλά. Θα δείτε το επεισόδιο. Είναι θα... προσεχώς. Βέβαια. Ωραία, πώς είναι αυτή η φίλη, πώς θα την ξεχωρίσω? Είναι πύρισσα και φαίνεται. Βγήκαμε να ρωτήσουμε για πρώτα αποτυχημένα ραντεβού. Πόσα πρώτα αποτυχημένα ραντεβού έχεις βγει στη ζωή σου? Πήγαινε λίγο πιο πέρα, σε παρακαλώ. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι, λίγο, ναι. Ό,τι πει, ξέχασέ το. Καλά πας. Τρία, νομίζω. Επειδή είμαι κύριος, δεν θα ρωτήσω πόσα ήταν τα πετυχημένα. Νομίζω όλα. Όλα ήταν αποτυχημένα. Αποτυχημένα. Ωραία. Γιατί ήταν αποτυχημένο, τι θυμάσαι? Γιατί δεν ξέρουν να φλερτάρουν. Νομίζουν ότι όλα θα γίνουν στο μπαμ. Δηλαδή την πρώτη μέρα που γνώρισε αυτήν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχω βγει! Αρκετούτσικα. Δεν ήταν αυτό που περίμενες. Αυτό που ονειρευόσουν. Αυτό που, ναι. Ωραία, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Τι φταίω εγώ που εσύ ονειρευόσουν κάτι? Ισχύει και αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή το είχα απορία. Μιλούσατε πριν στα social? Όχι. Α, από το πρώτο όλες ραντεβού. Όλες οι γνωριμίες, ας πούμε, τα έγιναν τύπου σε κλαμπ, στον ναι. δρόμο. Ωραία. Περπατούσα με τη φίλη μου, μας είχαν σταματήσει 10 άτομα. Α, ωραία. Περπατάς και πέφτουν γκόμενοι, ε. Καλό αυτό. Α, έχω καλά, ναι. Γιατί δεν μου ξαναπάντησε. Δεν σου ξαναπάντησε ποτέ. Ναι, ποτέ. Ο ένας, γιατί ναι. βρωμούσε πάρα πολύ. Το είπε η προηγούμενη κοπέλα. Σου ήρθε έτσι, ε. Μου ήρθε. Ωραία. Πολύ, όλα. Δηλαδή, έχω ακούσει πράγματα και θαύματα. Ωραία, πες με αυτά που έχεις ακούσει. Σοφία, θες να με βοηθήσεις λίγο, σου που έχεις πολλά. Πάρτε λίγο, Σοφία. Έλεγες πολλά. Λοιπόν, ήταν ένα παλικάρι. Ναι. Το οποίο ομοφυλόφιλο το παλικάρι, ωραία. Και είχε βγει, ήξερε που θα βγει ο πρώην του, και είχε βγει στο ίδιο μαγαζί μια κοπέλα για να κάνει τον πρώην του να ζηλέψει. Και της το είπε έτσι κομψά και η κοπέλα ήταν ίσω πάρα πολύ άσχημα. Και που έχω στον χρόνο τη και που. Όχι, έκατσε, τον είχε βοηθήσει. Ηρωίδα. Ναι, ναι, καλά έκανε το κορίτσι. Εντάξει. Πρώτα αποτυχημένα. 1,5. 1,5. 1,5. Λοιπόν, stop. Αυτό το μισό γιατί ήταν, πώς το μέτρησες μισό? Τι έγινε? Γιατί υπήρξε δεύτερο. Α. Ναι, ενώ άμα δεν υπήρχε δεύτερο θα ήταν τελείως αποτυχημένο. Και τι έγινε μετά, επανέρχεσαι, φύγε καλά δηλαδή? Όχι. Ρε φίλε, ναι. Αυτά φαίνονται από την αρχή. Ναι. Ωραία, γιατί ήταν αποτυχημένα, θυμάσαι κάτι? Προσπαθώ να το ξεχάσω. Προσπαθώ να το ξεχάσει. Υπήρχε αμηχανία, τι? Όχι αμηχανία, από μένα σίγουρα όχι. Από μεριά της κοπέλας αμηχανία. Φαίνεται ότι βαριόταν, Βαριόταν λίγο, δεν μπορούσε να πει τίποτα, μπήκε κάποια κουβέντα, δεν ήξερε τι να πει. Δεν είχαμε σημείο επικοινωνίας. Ναι, ναι, κοινό ενδιαφέρον. Δεν μπορούσε να βγει, φίλε, δεν το είχε ψάξει από πριν. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Εσύ έχει υπάρξει το λάθος κανενός? Σίγουρα κάτι θα έχω κάνει κι εγώ, δεν μπορεί. Γιατί ήταν από την πλευρά? Ήταν λίγο άβολη φάση αυτό. Δεν μιλούσατε, δεν. Όχι, μιλούσαμε, μωρέ, μια χαρά, απλά. Είναι ότι ήμασταν κάπως παιδικοί φίλοι και ήταν λίγο άβολο αυτό. Αλλά ήταν μια χαρά, εντάξει. Εντάξει, ναι. Δεν θεωρείται πρώτο ραντεβού τώρα, μα. Όχι, ήταν όμως για αυτό το σκοπό κάπως. Α, ναι, το είχατε ξεκαθαρίσει, ναι. Ότι πάμε για ερωτικό. Ναι, περίπου. Μάλιστα, γιουρούσι. Στον ειδικό μιλάς. Είσαι ο ειδικός των αποτυχημένων ή των πετυχημένων? Τον αποτυχημένο φυσικά. Είσαι ο άνθρωπος μου, μην τρεπείσαι και. Εντάξει, εννοείται. Όλοι οι άντρες το ίδιο παθαίνουν. Όταν πας και βλέπεις εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και παραγγέλνεις και σου παραγγέλνει άλλη και σου περιμένει, ξέρω εγώ. Να τη βγάλει μια σαμπάνια, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Όπα, όπα, κάτσε. Να το θέσουμε. Ναι, ναι, είναι ταξικό το θέμα από ό,τι κατάλαβα. Γιατί θέλει σαμπάνια, τη είπε ποτέ ότι ανοίγει σαμπάνια? Εγώ. Να τις... Όχι. Δεν έκανε ποτέ επίδειξη. Όχι, γιατί να κάνω. Ωραία. Άρα εσύ τι πήρε, ένα απλό λευκό κρασί και ξενέρωσε. Ναι, ξενέρωσε και μετά. Εντάξει, είχε. Η επόμενη. Όσε έτυχε, ρε φίλε, θέλαν σαμπάνια. Όχι, εντάξει, απλά ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις που ήταν. Που σου είχε μείνει. Ναι, 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 προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι λίγο ότι η νεολαία, επειδή μιλάτε και πολύ από το Instagram και τα μηνύματα και τα αυτά. Τι θεωρείτε πρώτο ραντεβού? Αν έχουμε μιλήσει 35 ώρες στο Instagram, δεν είναι σαν να έχουμε βγει 10 πρώτα ραντεβού? Ισχύει. Άρα το πρώτο ραντεβού επί της ουσίας είναι. Από το. Πάμε για. Ναι. Για τελικό. Ναι. Αλλά δεν είναι και έτσι ακριβώς. Γιατί? Δηλαδή, όταν είσαι με τον άλλον από κοντά, είναι άλλη φάση από το να στέλνεις χαχά και emoji και. Καταρχήν, άμα στέλνετε χαχά και emoji, ναι. Δηλαδή θέλω να σπάσω το κινητό, έτσι. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Σταματήστε τα emoji. Οι άνθρωποι φτιάξαν την. Κατακραμ...
τη γλώσσα και τη γραφή για να μιλάτε εσείς με emoji και τα λοιπά. Λοιπόν, πόσο είσαι και μιλάς έτσι. Μην κοιτάς, διατηρούμε καλά. Ναι. Πάμε. Τι απαγορεύεται σε ένα πρώτο ραντεβού, τι σου τη πάει. Πολλές ερωτήσεις ακόμα. Είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Τη δικιά σου γνώμη. Τη δικιά μου γνώμη. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και οι δύο πιο ήπιον τόνων. Δηλαδή. Να μην ανοιγόμαστε τόσο πολύ, να δούμε το βάτι του άλλου. Να μην τα πούμε όλα αυτά. Αν ο άλλος είναι εσωστρεφής, πρέπει να είμαι και ο άλλος εσωστρεφής. Και αν ο άλλος είναι εξωστρεφής. Εξωστρεφής κι εσύ. Α, το πας δηλαδή. Αλλά με όρια πάντα. Πάντα με όρια. Βάζεις τα όρια σου, Βάζω τα όρια. Ωραία. Νομίζω είναι καλύτερο να μιλάς και να μην ξεστηλές παρά να μιλείς τίποτα. Σωστό. Άρα ναι, νιώθω ότι υπάρχει μια. Άμα υπάρχει μια απολυπάση, θα είμαι σίγουρη. Μέσα στη φιλιαρία πολλές φορές κρύβεται και η αμηχανία. Ναι. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά είναι καλύτερα μια φιλιαρία μηχανία παρά μια σκέτα μηχανία. Είσαι φιλόσοφος. Εντάξει τώρα. Αχ, αλήθεια έχω κολλήσει. Δεν πειράζει, πάρε το χρόνο σου, υπάρχει μοντάζ. Προφανώ. Πληρώνουμε μοντέρ σαν δύο. Ναι, είναι αγενής. Άμα πας. Κάτσε ρε φίλε, έρχεται η άλλη στο ραντεβού με διάθεση να είναι αγενής. Ναι, να σου πω. Μια περίπτωση που μου έτυχε ήταν μόνο δεν μου ζήτησε το ε9 να δει. Ρωτούσε οικονομικά, τέτοια. Ναι, ακριβώς. Και εμένα, φίλε. Στην επαρχία βέβαια μου είχε, αλλά ναι, ήταν πολύ ενοχλητικό. Ναι. Με είχε ρωτήσει πόσα χωράφια έχω. Καταρχήν, γιατί να έχω χωράφια. Ναι. Σου είπα ότι είμαι αγρότης. Όχι, φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Το βρήκες. Πάμε. Καταρχήν, μην κουνιέσαι συνέχεια, μου φέρνεις παλήρια. Ναι. Έλα από το. Εκείνη την περίοδο, παράδειγμα, δεν είχα αυτοκίνητο και μου λέει με τι θα πάμε. Και λέω. Με τα πόδια. Με ταξί, με τα πόδια, με οτιδήποτε. Ξενέρωσε. Ξενέρωσε, Ναι. Ρε φίλε, μήπως διαλέγεις τις κακές, γιατί όλα τα κορίτσια δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και πολύ καλά. Να είναι αγενής. Προς εσένα. Να, γενικά, εριστικός. Εριστικός, μου αρέσουν τα λίγα. Να μην συμφωνούμε σε. Γιατί εγώ γενικά με ενδιαφέρει και το κοινωνικό. Δηλαδή αυτό να είναι η Νέα Δημοκρατία πολιτικό. Και εσύ να είσαι η Μέρα 25. Ναι. Αν ήμασταν εντελώς ακραίοι. Άλλοι κόσμοι. Ναι. Τι σου τη πάει εκείνη την ώρα, αν έχει τι, το στυλ. Να μην του... ξέρει να συμπεριφέρεται. Ωραία, πες με ένα παραδειγματάκι, τι να κάνει δηλαδή, τι θα σε γυρίσει τα μυαλά. Να είναι αγενής. Αγενής, έτσι, είναι πολύ σημαντικό για σένα, πάρα πολύ ωραία. Υγιεινή, γενικά, σου πολύ σημαντικό. Σου έρχεται περιποιημένος. Ναι. Η πολύ οικειότητα. Η πολύ οικειότητα, Ναι. Μ' αρέσει. Αφού δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, όχι δηλαδή, πολύ. Δηλαδή τι, να σου πιάσει το χέρι. Και αυτό, αλλά και ο τρόπος που θα μου μιλάει. Δηλαδή, όχι να γυρίσει να μου πει, έλα ρε, μαλάκα, ας πούμε. Δηλαδή, στο δεύτερο ραντεβού σε λέει άλλο μαλάκα. Να μην συμφωνούμε σε πολύ βασικά, πιστεύω, πράγματα. Πες μου, τι. Ας πούμε, να είναι ρατσιστής. Μου είχε τύχει, ας πούμε, να περάσει κάποιος και να μιλήσει κάποια άλλη γλώσσα. Ναι. Και να τον βρήσει, ας πούμε, να πει, α, οι τάδε έχουν γεμίσει εδώ πέρα και αυτά. Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τις δουλειές. Ναι, εγώ αυτό δεν το μπορώ. Να κοιτάει συνέχεια το κινητό του. Ναι. Να σου αν το έχει κάνει αυτό κορίτσια, τρέχτε, γιατί μάλλον τζογάρει και είναι στο στοίχημα. Στο bet. Ακούστε τον πάλι. Το να μην μπορώ να συζητήσω απολύτως τίποτα, όπως καλή ώρα αυτό που είπαμε πριν. Δεν θα με ξενερώσουν πολλά πράγματα, θέλω να είναι όλος ειλικρινής. Λοιπόν, θα με ξενερώσει full αν μιλάει άσχημα στο σερβιτόρο. Το κοιτάμε αυτό. Τέρμα. Μ' αρέσει πολύ η άποψή σου. Τέρμα. Μου απάντησες, δηλαδή, η επόμενη ερώτηση ήταν ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού. Δεν θες, μισά-μισά. Μισά-μισά. Ή εγώ όλα και στο άλλο εσύ. Ενέρευρο! Μπράβο, ρε μπρο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Αν σου μιλάει στο πρώτο ραντεβού για την πρώην του. Ναι. Πώς το παίρνεις. Όχι, τότε δεν μου άρεσε είναι η αλήθεια. Θα μου ήταν λίγο περίεργο και θα μου σε φάση. Οκ, πάμε για καινούργια, δεν τα λέμε τα παλιά τώρα. Ωραία. Δηλαδή. Στο πρώτο ραντεβού. Ναι, πολύ κακό. Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Γιατί δεν το ακούσει πρώτο, ας το ακούσουμε στο 8ο. Όχι, φεύγετε. Ναι. Στο πόσα λεπτά φεύγετε. Εντάξει, δεν φεύγεις αναγκαστικά. Από τη στιγμή που τελείωσε κάτι, τελείωσε. Θα πω ότι είχα μια σχέση τέλος πάντων και δεν έληξε πολύ καλά. Τελείωσε. Εσένα όλες τις σχέσεις δεν λήγουν καλά. Δεν υπήρχε καμία πρόταση. Είμαι σε δύο χρόνια σχέση και με τέλεια. Ναι, οι προηγούμενες λέω, γιατί δεν λήξαν καλά. Γιατί με κεράτησε. Εσένα. Ναι. Άτε. Και όχι μόνο μια φορά. Πόσες. Καταρχήν, πώς το έμαθες. Το είδα. Τι εννοείς το είδες. Το είδα. Τους έπιασες σε βαστοθωρό. Είχανε πάει βόλτα, μου το είπαν μετά σκέψου ίδιες. Κάτσε ρε πουλάκι μου, δηλαδή αν εγώ περπατάω στην παραλία και είμαι με μια φίλη μου, σημαίνει ότι σε κερατώνω. Όχι, μα λέω τους είδαν. Τους είδαν να φιλιούνται. Ναι. Μπορεί να τους έδινε το φιλί της ζωής. Σου μιλάει συνέχεια για τον πρώην της. Να πας στον πρώην της. Άμα μιλάει για την πρώην του, πέφτει παντόφλα επί τόπου. Είναι λίγο red flag. Είναι. Ναι, είναι. Γιατί. Θέλει να κερδίσει χρόνο, ρε πουλάκι. Θέλει να δει αν είσαι κολλημένη ακόμα. Δες το έτσι. Ναι, μα για να βγεις πρώτο ραντεβού με κάποιον, δεν έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου. Τώρα μεταξύ μας. Ναι. Όχι. Α, ωραία. Εντάξει. Ναι. Αν σε ρωτάει συνέχεια για τους πρώην σου. Όχι, ξενερώνω. Κοίτα, επειδή το πέρασες στην προηγούμενη μου σχέση, το να ρωτάει για τους πρώην δεν βγήκε σε καλό. Άσε σε σχέση.
Στο πρώτο ραντεβού. Όχι. Όχι. Απαγορευτικό. Απαγορεύεται, τι θα του λέγεις δηλαδή, δεν θέλω να μιλάω για το παρελθόν μου. Δεν θα μιλούσα καθόλου. Δεν θα του έδινα το δικαίωμα. Θα ξενερώσω, ρε. Ναι. Φου. Δεν θες να λες τα προσωπικά σου, ε. Όχι, είναι στο παρελθόν. Φύγαμε, τελειώσαμε. Εσύ όταν φεύγεις από μια σχέση, φεύγεις. Τέλος, ναι. Δεν έχεις ξαναγυρίσει ποτέ πίσω. Έχω. Είστε για διακοπές. Ακριβώς. Πού μένετε εκεί? Εκεί μένουμε στο Στουτγκάρδι. Στουτγκάρδι, ωραία είναι η Στουτγκάρδι. Πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ σου αρέσει η Ελλάδα? Max to Greekland. Όχι, άλλη θέση. Summer, hot. 7 μήνες μαζί, τίποτα. Όσο θέλανε να μας διώξουν, 7 μήνες δεν κρατούσαν οι διαπραγματεύσεις. Ρώτησε τον, γιατί θέλανε να μας διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Frag, warum wollten die Deutsche uns wegschicken von EU? Τι θα κάνανε χωρίς εμάς? Αν μας είχαν διώξει, εσύ θα ήθελες διαβατήριο, πες του. Δεν θα υπήρχε αυτός ο έρωτας. Στο first date γίνεται μεγάλος χαμός κουβέντα. Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού? Όποιος θέλει, και οι δύο, ξέρω εγώ. Αυτός που έχει λεφτά, πες, καταρχήν. True. Άμα δεν έχεις. Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού? Ο άντρας. Ο άντρας? Ναι. Και άμα βγει άντρας με άντρα? Δεν ξέρω. Το σπάνε στη μέση? Με μέση. Όποιος αισθάνεται πιο άντρας. Όποιος αισθάνεται, ναι. Πιστεύω ότι είναι ανάλογα τη φάση. Είναι ανάλογα τη φάση εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα θέμα να πληρώσω εγώ. Θα θεωρούσα ευγενική κίνηση να πληρώσει ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή και να πούμε ξεχωριστά, δεν θα παρεξηγηθώ κιόλας. Άμα η φάση δεν είναι τόσο δερέιτος. Ναι. Αλλά δεν είναι και το καλύτερο. Ναι. Όχι. Ωραία, πάμε. Θα θεωρώ ευγενική κίνηση βασικά αυτό. Οκ, θα είναι ωραίο να πληρώσει, ας πούμε, αλλά δεν είμαι ότι αν δεν πληρώσει δεν ξαβιά. Καμία σχέση, όχι. Αυτό σου. Ναι, ρε μπρο. Θα πληρώσω επίτηδες πρώτη φορά. Ωραία. Για να θυχτεί, ναι, και να κεράσει αυτή την επόμενη. Για να υπάρξει επόμενη. Ωραία. Αν δεν σε κεράσει την επόμενη και ξαναπληρώσει εσύ δεύτερο ραντεβού. Θα το δούμε. Θα κάνουμε. Θα το δούμε. Θα πάρουμε κάτω. Θα δούμε. Αν βγαίνει και τρίτο ραντεβού. Ναι, αυτό έχει πάει. Ναι, δηλαδή. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραία. Κι εγώ έχει την να πληρώσω κι άλλο. Όλα. Ναι, δεν έχω θέμα. Έλα, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Ναι, ρε μπρο. Α, δεν έχω θέμα και οι δύο. Όποιο το προτείνει είναι, πιστεύω. Όποιο το προτείνει. Αλλά θα ήταν ωραία κίνηση να το κάνει ο άλλο. Θα με ξενερώσει full αν πάει να το παίξει έτσι μάγκα και πει εγώ πληρώνω. Δεν θες. Δεν θέλω, ρε. Αυτά είναι μεσαίωνας. Είναι καλό να κάνουν την κίνηση και οι δύο. Παρ' όλα αυτά, έτσι το 50-50, το μισά-μισά δεν μου αρέσει πολύ σαν ιδέα. Ναι. Τι προτείνουμε σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν σου αρέσει το 50-50. Κοίτα, καλό είναι να προσφερθούν αυτό που σου είπα και οι δύο. Είναι ωραίο για μια κοπέλα για το πρώτο ραντεβού, όχι να για όλα. Να, ναι, εμένα μου αρέσει να κάνει την κίνηση ο άντρας να πληρώσει. Ωραία. Πού να πάω εγώ. Λοιπόν, βγαίνω καλή. Πώς φεύγουμε από ένα αποτυχημένο ραντεβού? Κάτσε για την εμπειρία. Α, είσαι τόσο καλός, ναι. Δεν το πας μέχρι τέλος. Ναι, δεν πειράζει. Να το σκεφτώ. Λοιπόν, θα στείλουμε μήνυμα σε κάποιον να πάει όλα στο αλέτα και θα πούμε σε μια φίλη μας. Ξέρω, εγώ πάρε με τηλέφωνο, θέλω να φύγω. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ο πιο legit τρόπος. Παίρνεις τηλέφωνο, στέλνεις μήνυμα, πάρτε εκείνη με τηλέφωνο. Ναι, ρε, από κάτω λίγο έτσι. Αν βγαίναμε πρώτο ραντεβού και σε έβλεπα στο κινητό, και για μένα θα ήταν red flag. Ναι, παίρνουμε τη φίλη. Την έχεις από πριν, σε πάει. Πάντα προετοιμάζεις μια φίλη σου, μια κολλητή σου, οτιδήποτε. Ξέρεις τι, θα σου στείλω ένα μήνυμα εγώ την Άννε. Αν δεν πάει καλά, πάρε με τηλέφωνο, πες ότι λοιπόν, κάτι έγινε. Για να μην πέσετε από τα σύννεφα, σας έχουμε καταλάβει, το ξέρουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχει τύχει να το σκάσω. Α, κάτσε μέχρι τέλος εσύ, Κάθομαι μέχρι τέλος, αλλά άμα δεν μ' αρέσει κάτι, θα το δείξω. Θα το δείξω πολύ έντονο. Ναι, για δείξε μου ότι δεν σου αρέσει κάτι. Συνήθως πρέπει να ξυπνήσω πρωί, πρέπει να φύγω. Έχω δουλειά. Δεν το έχω πει ποτέ, όχι. Τώρα σκέφτομαι περιπτώσεις ή γυναίκες που λένε να πάρουν φίλοι μου τηλέφωνο για να φύγω. Υπάρχει, γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται. Εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά το έχω ακούσει που το λένε, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Όχι. Ή μπορείς να πεις ότι κάτι πάμε σιγά-σιγά, έτσι με πιο όμορφο τρόπο, εντάξει. Ναι. Έχεις αφήσει ποτέ φίλοι πίσω να είναι stand-by για να την ειδοποιήσει και να σε πάρει να πει ότι κάτι έχει συμβεί? Ναι. Ναι, το έκανε. Όχι, γιατί πήγε καλά. Πήγε καλά, Μπράβο. Λέμε πολύ κομψά ότι χάρηκα που βγήκαμε, δεν υπάρχει χημεία, μη σου τρώω το χρόνο. Όταν καταλάβουμε ότι δεν. Κάτσε, ρε, έχουμε παραγγείλει ποτό ή όχι? Για να ξέρω. Έρχεται το ποτό. Δεν έχει σημασία. Έχω δουλειά, πρέπει να φύγω. Το λες? Ναι. Έχεις βγει ποτέ ραντεβού με κάποιον που ήξερες εξ αρχής ότι δεν τον βλέπεις ερωτικά, απλά και μόνο επειδή βαριώσαι? Ναι. Όλοι μας το έχουμε κάνει. Όποιος λέει ότι δεν το έχει κάνει, λέει ψέματα. Και γιατί βγήκες εσύ? Απλά δεν έχεις παρέα? Όχι. Απλά ήθελα να ακούσω μουσική και βγήκα. Μ' αρέσεις. Εγώ γενικά, άμα όλος δεν μ' αρέσει πολύ, δεν μπορώ ούτε να του μιλήσω γενικά. Με προσέγγισε πάρα πολύ ωραία. Ενώ του είχα πει εγώ, ξέρεις ότι δεν ενδιαφέρομαι, ναι, μου είπε θέλω να σε γνωρίσω σαν άνθρωπο. Και τον πίστεψες? Ναι. Μην τα πεις.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες ευχές μας και για το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Να πάτε σε πολλά νησιά. Και πώς με κάμπινγκ, οτοστόπ. Πολυβόλτας. Καλό καλοκαίρι, να μην πάθουμε θερμοπληξία. Να χαλαρώσουμε και να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα. Θα κάνετε ωραία μπανάκια, να πάτε στην Αμοργό, γιατί εγώ δεν θα πάνε πάρα πολύ ωραία νησί. Είσαι. Όχι. Απλά εγώ κάψα να πάω στην Αμοργό. Να ερωτευόμαστε, ναι. Και τρέλα. Τρέλα, πολύ τρέλα. Τρέλα. Από εδώ τρέλα έχουμε πολύ στην Ελλάδα. Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Με μέτρο το αλκοόλ. Να κάνετε πολλά μπάνια. Δεν βλέπω να έχει κάνει μπάνια. Όχι, εγώ ήμουν σεζόν και δούλευα, βρε. Πού? Ήμουν στη Μύκονο σε tattoo studio. Πότε? Τώρα γύρισα. Ήμουν τον Ιούνιο. Και γιατί γύρισες? Τώρα πάει ο κόσμος στις ευχές. Ναι. Είσαι... Είμαι ένα λίγο. Είσαι λίγο, το έχω καταλάβει. Κουράστηκα, ρε παιδιά. Κουράστηκες ένα μήνα. Κουράστηκα. Κάνεις πιθανά το τατού να διαφημίσουμε τίποτα. Να με βρείτε στο Instagram. Πώς είσαι? Κάλια τατού. Και να μου κάνετε ένα follow και να μου στείλετε και ένα μήνυμα. Μα θέλετε να κλείσουμε τατουάζ. Εσύ θα κάνεις follow back. Θα σας κάνω. Άντε, να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Όμως το σκέφτομαι, αν θέλει και δική. Φωτογράφος είμαι, θα πάω και λίγο μέσα. Ναι, φωτογράφος είσαι. Ναι, ναι. Πώς είσαι στο Instagram να βρουν να σε ψάξουν να σε πάρουν μια δουλειά? Evelyn Shots.